Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Τη Δευτέρα, η εξόδιο ακολουθεί και η ταφή του τέο βασιλιά Κωνσταντίνου, με τι ώρε όμω ακόμη να μην έχουν ανακοινωθεί από την οικογένεια μέλη τη οποία μετέβησαν το πρωί στο Τατόι, όπου θα γίνει τελετή ταφή. Ερωτηματικό παραμένει το αν τελικά θα γίνει προσκύνημα τη Ορού λίγων ωρών στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη τη Αθήνα. Με την ώρα τη εξόδου ακολουθία και τη ταφή του τέο Βασιλιά ένα ακόμη ανοιχτά, έφτασε στο Τατόι λίγο μετά τι 11 το πρωί ο γιο του Κωνσταντίνου Νικόλαος μαζί με τη σύζυγό του Τατιάνα Μπλάτνικ. Εκεί αναμένεται αργότερα να μεταβούν κι άλλα μέλη τη οικογένεια για να ενημερωθούν για την πορεία των εργασιών αλλά και του χώρου που θα τελεστεί η ταφή την ερχόμενη Δευτέρα και θα παραστούν οι υψηλοί καλεσμένοι των βασιλικών οικογενειών τη Ευρώπη. Την κυβέρνηση έχει προσωπήσει επίσημα η Υπουργό Πολιτισμού Λίλα Μενδόνη, αλλά είναι πιθανό να δώσουν το παρόν κι άλλα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά κινείται σε διαφορετικό κλίμα από την απόφαση που έλαβε η Διευπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό να μην κυδευτεί ο τέο βασιλιά με μέσα Αρχηγού Κράτου. Οι δημοκρατίε δεν αποσιωπούν το παρελθόν του. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να σβήνουν φωτογραφίε και σελίδε ολόκληρε. Η δημοκρατία έχει πει κάποτε το μητεράν, είναι τελικά η διαχείριση των συμβόλων. Και η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Σε κάθε τέτοιο τλιβερό γεγονό δίνουμε εξετάσει ανθρωπιά και πολιτισμού. Ο Γιάννη Βαρβητσιώτη, ιστορικό τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτής από το 1961, εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του με την απόφαση τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτό έκανε λάθο. Και πιστεύω ότι αν αυτό συνέβαινε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν θα ήταν αυτέ οι αποφάσει που θα έλαβαν οι η ξένη κυβέρνηση, η ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ừ. ότι ο εκ υπήρξε αρχηγό κράτου, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έκανε κακό στη χώρα. <Φιλίκο> ο γαλάζιο <Φιλίκο> βουλευτή Μεσυνία, Μιλτιάδη Χρυσομάλη, μιλώντα στο Όπεν, είπε καθαρά ότι θα παραστεί στην κηδεία. Στην <Φιλίκο> κηδεία θα πάτε του του Γλίξβουργκ. Πιθανόν, ναι. Θα πάτε. Πιθανόν θα πάω. Ο αποθανόν τέο <Φιλίκο> βασιλιά έχει κλείσει το πολιτιακό. Από εκεί και πέρα όμω δεν πάβει να υπήρξε αρχηγό του κράτου, Ολυμπιονίκη. <Φιλίκο> 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 Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ήταν μοιραίο. Οδήγησε στην δικατορία, η οποία οδήγησε στην μισή Κύπρο στην Τουρκία. Αλλά τα συλληπιτεριά μου στην οικογένειά του Πώς είναι δεδομένα. Το στην εκτροπή και στην ανομαλία του τόπου έπαιξε ο Αποθανόν μεγάλο ρόλο. Οι κυβερνητικέ πηγέ αναφέρουν πω είναι πολιτική απόφαση να μην εμπλακεί καθόλου στη διαδικασία τη κηδεία του Κωνσταντίνου, καθώ το πολίτευμα τη χώρα έχει αμετάκλητα κρυθεί από το λαό. Να πάμε τώρα στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών, καθώ σε έκθεσή του το Αμερικανικό Κογκρέσο καταδικάζει τι τουρκικέ προκλήσει και τι υπερπτήσει στο Αιγαίο, ενώ υπογραμμίζει ότι η στρατιωτική δραστηριότητα τη Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στι σχέσει Ουάσιγκτον-Άγκυρα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα για την κλιμακούμενη επιθετικότητά τη έστειλε ο Νίκο Δένδια, ο οποίο με επιστολή του ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση να απογορευθούν τα τουρκικά προϊόντα αλεία, αν συνεχιστούν οι προκλήσει στο Αιγαίο και η παράνομα αλεία ταρκικών αλλιευτικών στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μόλις τρει μήνε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο στρατηγό του Ρωσικού στρατού αντικαταστάθηκε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραδέχεται δυσκολίε στο πεδίο των μαχών και η ένταση στη Μόσχα είναι εμφανή. Στο μεταξύ, οι μάχε στο Σολεντάρ μένονται με του μαχητέ τη ομάδα Βάγκνερ να υποστηρίζουν ότι η πόλη έχει καταληφθεί και τον Ουκρανικό στρατό να το διαψεύδει. Έστει έχει προκαλέσει βίντεο όπου εμφανίζεται έξα ο Ρώσος Πρόεδρος με τον Υπουργό Εμπορίου κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης σχετικά με την προμήθεια στρατιωτικών και πολιτικών αεροπλάνων. Όπου την εμφανίζεται να εξευτελίζει δημόσια τον Υπουργό Εμπορίου λέγοντάς του χαρακτηριστικά γιατί κάνει στο χαζό. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η πλατεία Κασταλία στο Μαρούσι μετά την ισχυρή έκρηξη που έγινε τα ξημερώματα σε πρώην σύνδεσμο οπαδών του Παναθηναϊκού προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών αλλά και την στιγμή της έκρηξης που αναστάτωσε τη γειτονιά. Δύο άνδρες πάνω σε μια μηχανή πλησιάζουν και αφήνουν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Δευτερόλεπτα αργότερα στο σημείο επικρατεί πανικό. Μια ισχυρή έκρηξη σήκωσε τη γειτονιά στο πόδι. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει Σπύρου Λούι εδώ στο Μαρούσι με τι επιχειρήσει να έχουν υποστεί μεγάλε ζημιέ. Ενώ από την ισχύ τη έκρηξη σχηματίστηκε μέχρι και κρατήρα στην αυλή ενό σπιτιού. Με το πρώτο φω τη ημέρα αποδεικνύεται το μέγεθο τη καταστροφή. Από το αστικό κύμα προκλήθηκαν σοβαρέ υλικέ ζημιέ στον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού σε οκτώ καταστήματα, επτά σπίτια και δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αρκετά είναι τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο Μαρούσι σήμερα το πρωί. Μεταξύ αυτών και ο χώρος που βλέπετε. Μεγάλη ζημιά, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Το λιγότερο πρέπει να ήταν τρία-τέσσερα μασούρια δυναμή εδώ πέρα με βραδύ καυτό δεν βρέπει τον κρατήρα, το σπίτι, όλα τα πάντα σε ακτίνα 100 μέτρων. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που δράστε χτυπούν το συγκεκριμένο σύνδεσμο στο Μαρούσι, το οποίο η άδεια λειτουργία έχει λήξει από τον περασμένο Ιούλιο. Το 2010 άγνωστοι είχαν τοποθετήσει ξανά εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ 9 χρόνια αργότερα κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμε μολότοφ στην αυλή του κτηρίου. Είναι του γιού μου η καφετέρια, όπω βλέπετε. Την άκουσα την έκρηξη 3 και 25 ήμουν αξύπνιος, μένω κάτω από το Δημαρχείο. Έξι ώρα μας πήρε ο γιος μας τηλέφωνο. Πρέπει σε τέτοιες γειτονιές να υπάρχουν σύνδεσμοι αυτοί. Οι αστυνομικέ δυνάμει απέκλεισαν την περιοχή ενώ ένα άνδρα διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώ ένιωσε αδιαθεσία από την ταραχή του λόγω τη κατάσταση. <Τιχώς> Ευτυχώ δεν κινδυνεύσαν άνθρωποι. Οι ζημιέ υπάρχουν σε όλα τα σπίτια και τα οικίματα που υπάρχουν σε αυτό το δρόμο. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Οι αστυνομικοί ψάχνουν από κάμερε ασφαλεία τη περιοχή την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστε με την μηχανία αμέσω μετά την ισχυρή έκρηξη για να του βρουν και να του συλλάβουν. Ενώ ταυτόχρονα έρευνουν και τα κίνητρα των δραστών που δεν αποκλείουν να είναι οποδικά. Στο σημείο αυτό, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στι 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλου.